Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε το πέμπτο update και το τρίτο κανονικό ουσιαστικά update του Tropical Resort Tycoon. Και ναι, εγώ τα έλεγα στο πρώτο update του Big City Tycoon. Το big update στο Big City Tycoon ίσως να σημαίνει ότι θα γίνει update και όχι ξανά event στο Tropical Resort Tycoon. Μπήκε ουσιαστικά ο ζωολογικός κήπος, ναι. Είναι σε διαφορετικό νησί, είναι μόνο του για οποιοδήποτε λόγο, αλλά ναι, απλά έρχεσαι με κάποιο πλοίο ή κολυμπότα στην Αβουβάθρα και να αρχίσουμε από εδώ. Εδώ πέρα έχει ένα ελικόπτερο το οποίο δεν μπορώ να αγοράσω γιατί έχει το παίρνεις με ρόμπαξ, αλλά και εδώ έχει ένα φορτηγό και καλά για σαφάρι. Εδώ πέρα είναι απλά για εισιτήρια, είναι ντρόπι ουσιαστικά, αυτό σου δίνει χρήματα, πολύ ωραία. Και ναι, ας αρχίσουμε γενικά από εδώ πέρα. Εδώ πρώτα έχει απλά μερικές καμιλοπορδάλεις. Δεν το τονίζω καλά, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Τίποτα φοβερό και μερικά δέντρα απλώς, ναι. Τώρα. Από εδώ έχει λιοντάρια και όλα, μπορείς να πας και από πάνω και από κάτω. Από εδώ κάτω έχει απλώς τη είσοδο για να μπει στο κλουβί, τέλος πάντων, ναι. Ναι, δεν έχει πολλά, έχει μερικές πέτρες, δύο δέντρα και αυτό εδώ πέρα το πώς το λένε, αυτό εδώ πέρα το σαν κτίριο, δεν ξέρω τι είναι, και αυτή η σπηλιά. Ωραία. Από εδώ τελειώσαμε, πάμε στο επόμενο σημείο. Εδώ πέρα έχει κιόλας και τι είναι. Παγωτατσίδικο και αυτό σου δίνει χρήματα, φυσικά. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η πιγκουίνη. Ναι. Δεν έχει κάτι φοβερό το κλουβί ή τέλος πάντων αυτή η περιοχή εδώ. Μόνο δύο δέντρα και αυτό εδώ πέρα το πλόφο. Ναι. Τώρα από εδώ κάτω έχει απλά ένα γυαλί και καλά να βλέπεις τους πιγκουίνους που περνάνε κάτω από νερό. Και ναι, αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα συνεχίζοντας, εδώ πέρα έχει ελέφαντες. Α, και έχει και μερικά κιόσκια εδώ πέρα, ξέχασα να πω, ναι. Αλλά ναι, έχει μερικούς ελέφαντες εδώ, δύο βασικά. Και ναι, τίποτα άλλο, απλά μερικά δέντρα κιόλας. Τώρα στο κεντρικό κτίριο, να το πω έτσι, εδώ πέρα έχει για κάποιο λόγο ένα σκελετό ενός τυρανόσαυρου. Έχει εδώ πέρα info και καλά, χάρτες είναι αυτοί και σου δίνουν χρήματα. Μερικά φυτά. Μερικές μέδουσες. Και εδώ έχει και... εν τω μεταξύ αυτή εδώ πέρα γιατί είναι έξω... καλά, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έξω λέω, δεν έπρεπε να ήταν έξω από το... από τέλος πάντων αυτό εδώ. Από την ταινία, να το πω έτσι. Ναι, λογική παιχνιδιού. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι και καλά gift shop, ναι. Dropper είναι αυτά που δίνουν επίσης χρήματα, έχει και εδώ πέρα ράφια με λούτρινα, ξέρω ότι είναι, με φιγούρες, μερικές μπλούζες και το ίδιο και εδώ. Ναι, αυτό ήταν το update, τώρα εντάξει, για να περιμένουμε ένα χρόνο γι' αυτό, γιατί κανονικό update είχε να βγάλει Από το προηγούμενο καλοκαίρι, να δεν άξιζε. Αλλά εντάξει, τώρα έχει μπει και έγινε και το update του Mega Mansion Tycoon που μπήκε το υπόγειο. Οπότε ναι. Ναι, τίποτα άλλο, αυτό ήταν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.